Πράγματι, στη Λιβύη, όπως βλέπετε, οι δυνάμεις του στρατικού Χάφταρθ δυτικώς ιτήθησαν. Εμείς είχαμε πει επανειλημμένως από την εκπομπή εκείνη ότι η μεταφορά δυνάμεων, η μη αντιμετώπιση τους, η έλλειψη οποιασδήποτε μορφής ουσιαστικής αστυνομεύσεως σε ξηρά και θάλασσα, σε θάλασσα και αέρα, επέτρεψε στην Τουρκία να δημιουργήσει εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες κατέλαβαν και μια πάρα πολύ σημαντική αεροπορική βάση. Και ακούω, λέγεται, δεν το έχω επιβεβαιώσει, ότι χρησιμοποιήθηκε, λέει, στις επιχειρήσεις, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, και ένα βλήμα τύπου Harpoon Block 2, το οποίο τι είναι, είναι το περίφημο Land Attack. Είναι η έκδοση του ναυτικού βλήματος επιφανείας-επιφανείας, που είναι επιφανείας εδάφος, δηλαδή πλήττη χερσαίους στόχους. Αν έχει συμβεί αυτό, λέω, αν ισχύει αυτό και αν συμβαίνει, σύμφωνα κάποιες πληροφορίες που έφτασαν σε μένα, είναι άλλη μια απόδειξη, και πρέπει να το δούμε, της παρανόμου χρήσεως νατοϊκών συστημάτων στη Λιβύη, μαζί με τα ΧΟΚ και μαζί με και άλλα συστήματα. Όμως, αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτή η νίκη, την οποία περισσότερο λιγότερο αναμενόταν, διότι ο Χάφταρ φαίνεται είναι εγκλωβισμένο σε μια εσφαλμένη τακτική που επιμένει στην άσκηση της πλήρους πιέσεως, τόσο ώστε να καταληφθεί η πρωτεύουσα, κατοικημένοι τόποι, μάχες, εξαιρετικά δύσκολο, της Τριπόλεως, τη στιγμή που χάνει στην περιφέρεια. Και μπορεί να αλλάζει χρώμα ο χάρτης, αλλά αυτό που δεν αλλάζει χρώμα είναι η διάθεση της Αιγύπτου, η οποία Αίγυπτος διαπιστώνει ότι όσο αυξάνεται η τουρκική εμπλοκή στη Λιβύη, τόσο αναγκαία είναι η δική της εντονοτάτη στρατιωτική παρουσία. Και είναι σαφές ότι κάποια στιγμή στο μέλλον η Τουρκία και η Αίγυπτος, οι οποίες βρίσκονται σε μια κατάσταση που ναι μεν είναι και οι δύο Ισλαμικές χώρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντοτε στον πόλεμο της ιστορίας, η δύναμη η οποία στις διαμάχες κυρίως της ιστορίας, που έλεγχε το Δέλτα του Νείλου, είχε πάντοτε αντικρουόμενα στρατηγικά συμφέροντα με την δύναμη η οποία έλεγχε την Χερσόνησο της Ανατολίας. Και συνήθως, και το αντικείμενο ήταν η περιοχή της Παλαιστίνης, του σημερινό δηλαδή, της Ιεροπαλαιστίνης, ο Λίβανος και η Κύπρος. Ακριβώς το ίδιο είναι το σημείο το οποίο βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο της αντιπαραθέσεως. Σίγουρα υπάρχουν προσπάθειες, είτε χωρίς τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι, θεωρούνται ως το βασικό casus belli, το οποίο έχει ήδη ενεργοποιήσει ο Ταγίπ Ερντογάν και οι άνθρωποι πέριξ αυτού κατά του καθεστώτος Αλσίς. Και είναι επίσης σίγουρο ότι η παρουσία της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι εκείνη η οποία απομακρύνει μια οποιαδήποτε μορφής συνεννόηση. Και αναφέρομαι σε συνεννόηση διότι πραγματικά η Τουρκία, για να μπορέσει να επικρατήσει στη Λιβύη, στη Λιβύη αναφέρομαι, έτσι όχι ένα κομμάτι της Λιβύης, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει την συνένεση της Αιγύπτου. Αν όχι τη σύμφωνη γνώμη, τουλάχιστον την ενοχή της. Ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο. Και όσο και αν υπάρχει μια τάση σε κάποιους κύκλους να προσπαθούν να δούνε μια νέα προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, θα έλεγα ότι διέπεται ακριβώς από τις ίδιες γεωστρατηγικές αρχές με την οποιαδήποτε προσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ. Δηλαδή, ελάχιστες. Πάμε στην επόμενη εικόνα.